κλίμα Χριστουγέννων. Ξέρετε, θα συνδεόμαστε σχεδόν καθημερινά, όχι μόνο με περιοχές της Κρήτης, θα βγαίνουμε προς τα έξω, προκειμένου βέβαια να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα Χριστουγέννων. Ξεκινήσαμε με τους ομογενείς εκεί στο Μόναχο της Γερμανίας. Ανοίξαμε παρένθεση με Ρέθυμνο και τώρα θα πάμε Σκιάθο, καθώς ευστήθηκε το δέντρο, σωστά, αλλά δεν έχει φωτιστεί ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, με ξεχωριστές εκδηλώσεις, όχι μόνο για το άναμα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Οι περισσότεροι βέβαια τώρα αναφερόμαστε σε Σκιάθο και το μυαλό μας πηγαίνει στην καλοκαιρινή περίοδο. Ωστόσο, πάμε να γνωρίσουμε και τη χειμερινή Σκιάθο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χαρά Πασχάλη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας. Πώς είστε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από τη χειμωνιάτικη Σκιάθο. Για να μας δείξετε καλά και αυτό το ξεχωριστό χαρακτήρα του νησιού σας και το χειμώνα. Ναι. Ο ξεχωριστός χαρακτήρας, λέω, της Σκιάθου και το χειμώνα. Διατηρείται. Διατηρείται βέβαια, υπάρχει ζωή, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, θέλει να δει χριστουγεννιάτικο στολισμό, θέλει να υπάρχουν εκδηλώσεις, θέλει να περάσει καλά. Αυτό. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ξεκινούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει, ναι, σαν Δήμος με το άναμα, τα λέω σωστά? Σωστά τα λέτε. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο χριστουγεννιάτικος στολισμός. Φτάνει στο τέλος του. Ξεκινάμε με τη συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκης στις 7 Δεκέμβρη. Εκεί θα φωτιστεί και το δέντρο. Και θα ακολουθήσουν διάφορες εκδηλώσεις από συλλόγους, από κατοίκους, διάφορες εκδηλώσεις. Εν τω μεταξύ γνωρίζω ότι υπάρχουν και κριτικοί, δηλαδή εκεί πέρα στη Σκιάθο, οι οποίοι μένουν στο νησί. Διατηρούμε και κάποια επικοινωνία και πολλά τα κοινά σημεία που συνδέουν τους δύο τόπους. Οπότε την επόμενη εβδομάδα λοιπόν αναμένετε να μπείτε για τα καλά στην καρδιά των Χριστουγέννων και το μήνυμα το οποίο στέλνετε ποιο είναι? Τι μήνυμα στέλνει Σκιάθο στην Κρήτη? Αγαπάμε και εμείς από εδώ την Κρήτη. Εκτιμάμε την Κρήτη, τους ανθρώπους της και πολύ πιθανό κάποια στιγμή να έχουμε και κάποια συνεργασία. Βέβαια, και γιατί όχι, γιατί όχι. Εύη. Ναι, ναι. Θα ήθελα και η κυρία Πασχάλη να μας πει σε ένα ξεχωριστό χώρο που βρίσκεται, τον βλέπουμε στολισμένο, γιατί και εκεί θα λάβουν χώρα διάφορα events τις επόμενες μέρες, σωστά? Βρισκόμαστε στο πολιτιστικό κέντρο, στο Μπούρτζι. Όπως βλέπετε, είναι σε εξέλιξη ακόμα ο στολισμός. Υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Εδώ είναι μια γωνιά φτιαγμένη για τον Άγιο Βασίλη. Καθημερινά θα λειτουργεί τις απογευματινές ώρες, θα το επισκέπτονται τα παιδιά. Αλλά εκτός αυτού γίνεται ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 10 και στις 11 Δεκέμβρη, εδώ, στο Μπούρτζι, και κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Εγώ θα ήθελα να συνδεθούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα εκεί που ο στολισμός θα έχει τα καλά του και θα βρίσκεται στα καλύτερά του. Βεβαίως, βεβαίως, και εμείς θα το θέλαμε. Θα δείτε και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές που έχουν προσφέρει την ψυχή τους. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ και έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στην επόμενη σύνδεσή μας θα τα δείτε. Θα πούμε περισσότερα. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Και τη δική μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Επίσης.